ανάμεσα στον Williamson και τον Gilbert, ο οποίος βγήκε νικητής, και ο Αποέλ θα έχει την πρώτη επίδεση της αναμέτρησης, με τον Gilbert να σηκώνει την αστοχή, μάχη για το rebound, θα το κερδίσει αρχικά ο Williamson και συνέχεια ο Σάιμον ο Μιχαήλ για την πρώτη επίδεση του κεραυνού. Ο Μιχαήλ πάει προς τα μέσα, δεν θα σκοράρει. Ο rebound από τους παίκτες από ΕΛ, προσπαθούν να φύγουν μπροστά. Έχετε και κλέβει ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Πάσα στη γωνία, ωραία στον Williamson, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Χρήστο τον Λοϊζίδη. Πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση και επαναφορά από το πλάι με τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Ο Ροζέλ Στυλιανού, ωραία στο Ροζέλ, σηκώνεται για τρεις, άστοχα στο σίδερο η μπάλα, αλλά η μπάλα φτάνει ξανά στα χέρια του, ταΐζει τον Williamson και αυτό σκοράρει, πετυχαίνοντας το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης, 2-0. Και ο Ηλιάδης τώρα. Ο Gilbert περνάει την μπάλα μέσα στον Λοϊζίδη. Τος με το Williamson θα βγάλει έξω στον Ηλιάδη. Ηλιάδης πάει προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ με το σώμα από τον Ροζέλ, ο οποίος σηκώνει το χέρι, το παραδέχεται. Αλλά πάει και τα λέει τα λογάκια του εκεί στον διαιτητή. Βλέπουμε και πάλι. Προσπάθησε να στηθεί ο Ροζέλ. Βολές για τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Πρώτες βολές στο παιχνίδι. Άστοχη. Η πρώτη από τον Ηλιάδη. Το απόκτημα του Αποέλ από τον Απόλλωνα. Σημαντική προσθήκη στα γκάρντ για τον Αποέλ που μειώνει σε 2-1. Θα δούμε τώρα τον κεραυνό με τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Πάλι ο Σάιμον μετά την πάσα του Ροζέλ. Στυλιανό από τη γωνία για 2 αστοχή. Το rebound θα το μαζέψει ο Ροζέλ. Επιμένει ο κεραυνός, πάλι ο Ροζέλ, φτάνει μέχρι το καλάθι και τα σκοράρει. 4-1. Ο κεραυνός τώρα, ο Νόρφλιτ από την άλλη πλευρά, αστοχή ο Λοϊζίδης. Ο κεραυνός προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό, να δώσει ταχύτητα. Ο Αποέλ τώρα με τον Γκίλμπερτ. Λιάδης. Το Λοϊζίδη σηκώνεται για 2. Άστοχα και πάλι. Ριμπάουντ από τον Williamson. Ο Ρόρης ο Στυλιανού. Έπεσε. Φάουλ. Δεν έχει προλάβει να στηθεί. Εκεί ο Νόρφλιτ. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Κερδισμένο φάουλ για τον Αμποέλ. Μπάλα θα παιχτεί από την baseline με τον Ρόρι. Να βγάζει έξω τον Williamson. Αυτό τον Σάιμον Μιχαήλ περιμένει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Στυλιανού πάει προς το καλάθι, ωραία κινήσει αλλά κοντό το lay-up του. Το rebound από τον Κιλαρά και γρήγορα ο Νόρφλιτ να φύγει μπροστά. Ο Σάιμον Μιχαήλ να του κάνει φάουλ για να σταματήσει τον ευθυνιασμό. Υπήρχε ανισορροπία στην άμυνα του κεραυνού καθώς ο Στυλιανού ήταν στο έδαφος.
Λοϊζίδης, ωραία στον Κιλαρά, φτάνει στο lay-up. 4-3. Μειώνει στον πόντο από ελ. Πρώτο καλάθι για τον Γκαβριήλ τον Κιλαρά. Ετοιμάζεται ο Κούνας από τον πάγκο του Αποέλ. Ουίλιαμσον θα δώσει στον Μιχαήλ. Αυτός για δύο. Αστοχή ριμπάου τον Κιλαρά. Καλό παιχνίδι και σήμερα για τον Γκαβριήλ τον Κιλαρά. Ηλιάδης. Λοϊζίδης με τον Βίλιαμσον, θέλει να τον πάρει μέσα. Βάζει το σώμα τον Βίλιαμσον. Το ταμπλό αστοχή ο Λοϊζίδης. Ο Ροζέλ και ο Βίλιαμσον. Στυλιανού, ο Ροζέλ, η πάσα στον Στυλιανού τώρα που κάνει βήματα. Αλλαγή, ο Κούνας όπως προαναφέραμε στη θέληση του Νόρφλιτ, ο οποίος ψάχνει ακόμα τα πατήματά του. Βγήκε την περασμένη Δευτέρα από την καραντίνα. Ούτε μια εβδομάδα προπόνηση δεν έχει με τον Απόλλωνα. Έχει επιθετικό φάουλ από τον Λοϊζίδη, ο οποίος θα φύγει αλλαγή. Μαραγκό στη θέση του. Και επαναφορά με τον Σάιμον τον Μιχαήλ να κατεβάζει. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Λοϊζίδη αυτό. Ο Ροζέλ στη Λιανού για τρεις. Μέσα για δύο τελικά. 6-3. Εδώ παραλίγο το κλέψιον τον Ροζέλ. Κρατάει ο Κιλαράς που θα κάνει λάθος όμως. Ψηλή πάσα για τον Ηλιάδη. Έγινε η επαναφορά ο Σάιμον με την πίεση του Ηλιάδη. Άλλαξε με τον Τηλιανού, η παρασυγκονία, ο Ροζέλ για δύο, ευστοχή. 8-3, ένα μικρό σερί, 4-0. Γίνεται και το λάθος, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Μιχαήλ. Κατεβάζει ο Νόρφλιτ, ποιος του πιταχύνει. Μαραγκός, Σογκούνα. Έγινε το λάθος, έκλειψε ο Ροζέλ. Πάσα στη γωνία, ο Σάιμον πάνω στα πόδια του Μαραγκού. Παρατηρήσεις από τον Βασίλη τον Φραγκιά προς τον Πάρη τον Μαραγκό. Γίνεται η επαναφορά. Το σουτ άστοχο από τον Ροζέλ. Ο Ηλιάδης θα δει να περάσει, έχει πατήσει την πλανή γραμμή. Λάθος από τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Ραζής για πρώτη φορά στο παιχνίδι και για πρώτη φορά με τη φανέλα του Κεραυνού, ο Χρήστος Ραζής, στην επιστροφή του στην ομάδα που τον ανέδειξε. Μετά από χρόνια σε Ελλάδα και Γερμανία, ο Χρήστος Ραζής και πάλι με τη φανέλα του Κεραυνού. Φάουλ, δεύτερο για τον Νόρφλιτ.
2 έχει και ο Λοϊζίδης, θυμίζουμε. Ο King αφήνει στον Ραζί με τη λήξη του χρόνου τρίποντο από τον Κρίστοφερ τον Ραζί. 11-3. Θέλει να απαντήσει το Αποέλ με τον Νόρφλιτ, αλλά δεν θα τα καταφέρει και συνέχεια φάουλ από τον Ηλιάδη. Είναι το πέμπτο ομαδικό για τους Γαλατζοκίνδυνους, άρα θα έχει βολές ο Ραζής. Μετά το τρίποντο που πέτυχε, ο Ραζής έχει την ευκαιρία να κάνει τους πόντους του 5. Θα γίνουν 4 προς το παρόν με την πρώτη εύστοχη βολή. Αστοχή στη δεύτερη. Ο Νόρφλιτ αφήνει στον Κούνα. Δεν παίρνει το σκρίνα το Μαραγκό. Κούνας κρατάει, πιέζει ο Ράζης. Πέρασε ο Κούνας, σηκώνει. Τελικά λέει όπου έκανε. Και μείωσε σε 11-5, πετυχαίνοντας και ο ίδιος στο πρώτο του καλάθι. Ο King κάτω χαμηλά. Αλλάζει με τον Θεοχαρίδη. Ο King σηκώνεται. Κακό σουτ. Περισσότερο εκβίασε το φάουλ εκεί ο Άντωνι King. Ο Κούνας 2-48 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Νόρφλιτ αλλάζει πορεία και θα κερδίσει φάουλ. Νόρφλιτ εκμεταλλεύτηκε τα γρήγορα πόδια του εδώ για να βγάλει εκτός πορεία στο Θεοχαρίδη. Πέρασε προς τα μέσα, κέρδισε το φάουλ. Μιχαήλ στο παρκέ επιστρέφει στη θέση του Ρόρι. Και πάμε για τις βολές του Νόρφλιτ με την ευκαιρία να πετύχει τους πόντους του πόντους στο κυπριακό πρωτάθλημα. Κάτι που θα κάνει με την πρώτη του εύστοχη βολή. Μειώνει σε 12-6. Και θα μειώσει ακόμα περισσότερο στους 5 πόντους με τις δύο εύστοχες βολές. Πίεση του Αποέλ σε όλο το γήπεδο. Πάει προς το καλάθι ο Ροζέλ. Κρατάει ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Ραζής για τρεις. Η μπάλα πήγε και βγήκε. Ριμπάουντ από τον Μαραγκό. Κούνας σηκώνεται για δύο και σκοράρει. Μειώνει ακόμα περισσότερο από ελ με ένα μικρό σερί 4-0. Μιχαήλ Ροζέλ ξεμακάριστος για τρεις. Κακό όμως το σούτου. Την μπάλα θα καταλήξει εκτός άγωνας του χώρου. Με τον Αποέλ να έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά και να ισοφαρίσει με κάποιο τρίποντο. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει δοκιμάσει σούτ από την περιφέρεια. Ενώ από έλεγχε 1-3. Κλέψιμο από τον Μιχαήλ που έχει στον ευθυνιασμό. Αλλάζει χέρι και πλευρά και κάνει το 14-9. Ηλιάδης. Μαραγκός μένει ψηλά για ένα σκριν. Δεν πέρασε το pick and roll. Πάσα τον Νόρφλιτ στην αλήνα πλευρά. Αστοχή. Το rebound από τον Θεοχαρίδη.
Ο Ροζέλ. Θεοχαρίδης. Κρατάει ο Μιχαήλ. Σηκώνεται με το ταμπλό. Δύσκολο καλάθι μπροστά στον Κούνα. Και να η άμεση απάντηση του Κεραυνού με ένα δικό του 4-0 σερί. Εδώ τι έχουμε. Βλέπουμε και πάλι πως έφτασε στο καλάθι ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Κεραυνού. Δεν αντιλήφθηκα για ποιο λόγο ακριβώς. Κατεβάζει ο Κούνας. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κρατάει ο Κούνας υπό την πίεση του Ραζί που θα του κάνει φάουλ. Ναι, το τέταρτο ομαδικό για τον Κεραυνό. Δεν θα έχει βολές ακόμα ο Απόλλητα για το επόμενο όμως. Ο Ραζής με τον αριθμό 31 στην πλάτη. Κούνας πέρασε από το σκριν του Μαραγκού. Πέρασε. Όχι, δεν πέρασε τελικά. Ο Γκίλπερτ δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Κατοχή για τους γηπεδούχους και ο Χατζικώστας για πρώτη φορά στο παρκέ στη θέση του Ηλιάδη. Χατζικώστας που έχει περάσει και αυτός από τον Κεραυνό το 2015. Μιχαήλ για δύο άσοχα, επιθετικό ριμπάλ από τον Κινγκ. Για δύο και ο Ρόρι και αυτός άστοχος. Τελευταία επίθεση για τον Αμποέλ. Με τον Βασίλη τον Κούνα να περιμένει. Ξεκινάει τώρα την επίθεσή του στα 5 δευτερόλεπτα. Ο Γκίλμπερτ κάνει την προσποίηση, πάει προς το καλάθι. Κοντό το lay-up του, τέλος χρόνου. 16-9 το σκορ της πρώτης. Κάποιες οδηγίες, αν άκουσα καλά, άμυνα στον Γκίλμπερτ. Θέλει ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης να παίξει ο Ραζής. Θα το δούμε στην επόμενη φάση αυτό. Ο Ρόρι, ο Ραζής. Το σκριν από τον Κινγκ. Για τρεις ο Μιχαήλ άστοχα. Ένα στα έξι τρίποντα πλέον για τους γηπεδούχους. Χατζικώστας στον Μαραγκό, ο οποίος αποφεύγει τον Κινγκ. Δεν θα βάλει το καλάθι. Πήρε όμως ο φάουλ. Δύο βολές για τον πάρει το Μαραγκό. Ποιος σουτάρει με 66,7% από τη γραμμή στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μαραγκός, ο οποίος πέρσι ήταν σε, μοίρασε τη χρονιά του σε δύο ομάδες της Α1 στην Ελλάδα, στον Κολοσσό, στον οποίο αγωνίστηκε για 4 παιχνίδια και συνέχεια πήγε στη Λάρισα για ακόμα 6 παιχνίδια, στο σύνολο 10 στην περσινή Α1. Για τον πάρει το Μαραγκό, ύψους 2 μέτρα και 6 εκατοστά. Forward, γεννημένο στο Μαρούς στις 19 Ιανουαρίου του 1994. Θεοχαρίδης. Ο Ροζέλ. Ωραία, οι έξτρα πάσες. Ο Ρόρι για 2, εύστοχος. 18-10. Το πρώτο καλάθι για τον Αθμάντ Ρόρι. Πάει λίγο να γίνει το λάθος στην επαναφορά. Από την πίεση τον γκάρντ του Κεραυνού πέρασε η πάσα του Κιλαρά στον Κούνα. Κιλαράς βλέπει τις επιλογές του. Τα κίνηση από τον Χατζικώστα, ο οποίος πήρε την μπάλα. Ο Γκίλμπερτ θέλει να περάσει τον Ροζέλ, του φύγει η μπάλα, έκλειψε ο Κινγκ. Ο Ροζέλ στον ευθυνιασμό, ο Ρόρι είναι, ο οποίος τελικά θα πάρει το φάουλ από τον Χατζικώστα. Δύο βολές για τον Αχμάντ Ρόρι.
Βίκτορας Ιερονιμίδης στο παρκέ. Στη θέση του Γκίλμπερτ, ο οποίος δεν τα έχει πάει τόσο καλά σήμερα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Άποντος ο Μάρκος Γκίλμπερτ. Έχει βέβαια 3 rebound. Και ο Ρόρι αστοχή στην πρώτη βολή. Ο Ρόρι, ο οποίος συνήθως είναι εύστοχος από τη γραμμή. Αστόχησε στην πρώτη του βολή, αστόχησε στη δεύτερη. Και στέλνει τη διαφορά στους 9 και πάλι. Ο Κούνας πιέζει ο Ρόρι, ο οποίος στα προκριματικά του Basketball Champions League μας έδειξε ένα πρόσωπο το οποίο δεν τον έχουμε συνηθίσει, αυτό του αμυντικού. Τρίποντο από τον Κούνα. 19-13. Ο Κούνας στους 7 πόντους. Το πρώτο τρίποντο του από όλη στο παιχνίδι. Ένα έχει κεραυνός. Και ο Χαρίδης. Ο Ροζέλ προσπαθεί να αλλάξει πορεία. Ο Κίνγκ από τη γωνία. Καλάθι, ωραία. Συνεργάστηκε ο Κίνγκ με τον Θεοχαρίδη. Πρώτο καλάθι και για τον Κίνγκ. Μαραγκός πατώντας η γραμμή, σουτάρει για 2, σκοράρει. Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι και για τον Μαραγκό. Ποιος είχε μία βολή νωρίτερα, μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο. 3 πόντους στο σύνολο, 21-15. Ο Ρόρι στον Ροζέλ για 3 μέσα. Αρχίζει και παίρνει μπρος η περιφέρεια του κεραυνού. 24-15. Κατζικώστα γύρισε στο Ρόρι, ο οποίος φτάνει σε ένα κάρφωμα. 26-15. Με τον κεραυνό να τρέχει ένα 5-0 σερί τώρα. Ο Κούνας, ο Ρόρι πετάγεται να κλέψει, αλλά θα κάνει φάουλ. Είναι το πρώτο για τον Αχμάντ Ρόρι και δεύτερο ομαδικό για τον κεραυνό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ηλιάδης επέστρεψε στο παρκέ στη θέση του Χατζικώστα. Έχουμε αλλαγή και για τον κεραυνό, με τον Williamson να περνάει στη θέση του King. Περιμένουμε την μπάλα για να γίνει η επαναφορά. Βλέπετε ότι εδώ να την παραλαμβάνει. Και ο Κούνας. Ηλιάδης στο σκρίνο τον Μαραγκό. Ηλιάδης στον Κούνα. Η προσποίηση. Σουτ εύστοχο από τον Βασίλη τον Κούνα. Ο πρώτος σκόρερ του από ελ με 9 πόντους. Ρόρι. Αλλάζει πορεία. Μπαλά στη γωνία στη Λιανού για 3 άστοχα. Μάχη για το rebound. Θα το κερδίσει ο Βίλιαμς ο μακρινό. Για 3 ο Ροζέλ. Εύστοχος. 29-17. Μπράντον Ροζέλ στους 10 πόντους. Ο πρώτος διψήφιος του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το τρίτο τρίποντο για τον κεραυνό. Σε 8 προσπάθειες. Μαραγκός με τον Βίλιαμσον. Φάουλ από τον Williamson. Τρίτο ομαδικό για τον κεραυνό. Θα γίνει αλλαγή ο Μαραγκός. Ο Λοϊζίδης στη θέση του. Επαναφορά με τον Ηλιάδη. Κούνας με τον Ραζί εκεί. Σηκώνεται ο Κούνας για 3 άστοχα. Επιθετικό rebound για τον Αποέλ. Ηλιάδης τώρα για 3 από την κορυφή, εύστοχος. 29-20. Διαφορά πάλι στους 9. Απάντηση από τον Ρόρι άστοχη όμως. Rebound επιθετικό από τον Στυλιανού. Ο Ράζης
Αλλάζει πορεία, θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά το φάουλ, απέξω η μπάλα από τον Κιλάρα. Το πρώτο του και δεύτερο ομαδικό. Επιστρέφει ο Νόρφλιτ στη θέση του Κιλάρα. Χαμηλώνει το σχήμα το εδώ ο Βασίλης ο Φραγκιάς. Με τον Λοϊζίδη στο 5 και τον Ιερονιμίδη στο 4. Ο Ροζέλ για 3. Άστοχα, ριμπάουντ από τον Κούνα. Κλείστηκε και από 2. Τα βγει πάλι έξω. Ηλιάδης παίρνει το σκρίν από τον Λοϊζίδη. Θα το αφήσει έξυπνα την μπάλα. Λοϊζίδης περισσότερο να πάρει το φάουλ. Πήγε. Δεν τα κατάφερε. Ο Ροζέλ από την άλλη πλευρά. Ο Ρόρης Τηλιανού. Έξτρα πάσα στον Ραζή. Αυτός πάλι έξω στον Ρόρη. Από τη γωνία ο Ροζέλ. Μπάλα να πηδάσει στο καλάθι. Ο Λοϊζίδης μαζεύει το rebound. Ο Νόρφλιτ δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Βίλιαμσον το rebound. Ο Ραζής επιταχύνει σε ενθουσιασμό. Θα του κάνει φάουλ ο Κούνας. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Εδώ και πάλι ο Λοϊζίδης έλεγε το φάουλ. Το οποίο είναι το τρίτο του. Διπλή αλλαγή για τον Αποέλ με τον Γκυλαρά και τον Μαραγκόνα επιστρέφουν. Έφυγε ο Κούνας και ο Λοϊζίδης με το τρίτο φάουλ του Λοϊζίδη. Αρκετά γρήγορα τα φορτώθηκε. Εδώ ο Βίλιαμσον, μπάλα έξω στον Στυλιανού για 3, κακό. Επιθετικό μακρινό ριμπάουντ από τον Βίλιαμσον. Ροζέλ τώρα για 3, αυτή τη φορά αυτός θα είναι εύστοχος. 32-20 διαφορά στους 12, με τον Ροζέλ να φτάνει τους 13 πόντους. Σχεδόν τους μισούς για τον κεραυνό. Ηλιάδης, Μαραγκός και πάλι Ηλιάδης σηκώνεται για 2, η μπάλα θα καταλήξει εδώ. Καλάθι. Τον Στέφανο Ηλιάδη να φτάνει τους 6 πόντους. Μιχαήλ. Ραζής τώρα. Το σκρίν από τον Βίλιαμσον. Ραζής θα βγάλει στη γωνία εκεί που είναι ο Στυλιανού. Πάει προς τα μέσα σου. Ταριά 2. Αστοχή. Ο Ηλιάδης θα του κλέψει ο Ροζέλ. Και φάουλ. Αντιαθλητικό. Από τον Ιερονιμίδη στον Στυλιανού. Αμέσως έδειξαν το αντιαθλητικό οι διαιτές. Και κυρίως ο Σάκης ο Κωνσταντινίδης που ήταν μπροστά στη φάση. Βλέπετε εδώ την κίνηση. Το αντιαθλητικό φάουλ του Ιερονιμίδη πάνω στον Στυλιανού. Θα πάει στην γραμμή των βολών. Ο Νίκος Στυλιανού έχει 2 πόντους, 2 rebound. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. 3 στις 5 βολές για τον κεραυνό. Διαφορά στους 11. Και θα παραμείνει εκεί. Από μετά τη δεύτερη άστοχη βολή του Νίκου του Στυλιανού, επαναφορά από το πλάι με τον Ραζή. Άλλαξε με τον Μιχαήλ. Έξτρα πάσα στη γωνία. Μιχαήλ από, από την κορυφή για 3 άστοχιος. Rebound από τον Γκίλμπερτ. Τους κατεβάζει και την μπάλα. Ψάχνει στήριγμα. Θα βρει τον Νόρφλιτ. Πριν από τον Μαραγκό, Νόρφλιτ σουτάρει και ευστοχή για 3. 33-25. Ο Αποέλ κρατιέται κοντά στο σκορ.
Κεραυνός έχει αποπειραθεί αρκετές φορές να ανοίξει διαφορά. Ο Ραζής βρίσκει τον Γουίλιαμσον που φτάνει σε ένα εύκολο lay-up. Ωραία η συνεργασία του Ραζή με τον Γουίλιαμσον. 35-25. Νόρφλιτ. Τον Ηλιάδη φτάνει μέχρι το lay-up. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα για να αποφύγει τον μπλοκ των αντιπάλων και σκοράρει. 35-27. Αστοχή ο Ροζέλ. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου πλέον. Ηλιάδης με τον Μιχαήλ. Βγαίνει ο Μαραγκός για το screen. Δεν θα το πάρει ο Ηλιάδης. Νόρφλιτ. Κάνει υποσημή τον έλεγχο. Τα σουτάρει για 3 από τη γωνία. Δύσκολο και εύστοχος τρίποντο. Η διαφορά μειώνεται στους 5 και αναγκάζεται ο Ξέρωρος ο Λιβαδιώτης να ζητήσει time out. Στον πάγκο του Κεραυνού να καθίσουν, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, και δεχτήκαν προειδοποίηση από τους διαιτητές. Ο Ρόρι, ο Στυλιανού, ο Ροζέλ, ο Γουίλιαμσον. Θα του κλέψει προς τη Μίνο ο Κιλαράς που έφαγε και ένα χτύπημα, αλλά συνεχίζει. Μιχαήλ, φάουλ από τον Νόρφλιτ, το χειρότερο σενάριο, καθώς ο χρόνος τελείωνε, αλλά ο Νόρφλιτ έκανε το φάουλ και στέλνει τον Σάιμον Μιχαήλ στην γραμμή των βολών. Και τρίτο φάουλ για τον Νόρφλιτ. Ό,τι χειρότερο ήταν αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους. Και ό,τι καλύτερο βέβαια από την άλλη πλευρά για τους γηπεδούχους. Μιχαήλ έχει 4 πόντους στο παιχνίδι μέχρι τώρα, θα τους κάνει 5 και 4 στις 7 βολές για τον Κεραυνό. Ευστοχή και στη δεύτερη. 37-30. Κεραυνός αυξάνει τη διαφορά στους 7. Ηλιάδης, ο Γκίλμπερτ χαμηλά για να γυρίσει, υπάρχει ένα μισμάτς εκεί, θα βγάλει έξω στον Γκούνα για 3 μέσα. 37-33 και τι έχουμε τώρα. Διαμαρτυρίες από πλευράς από ΕΛ, καθώς δόθηκε φάουλ στον Βασίλη τον Γκούνα. Τεχνική ποινή βασικά στον Βασίλη τον Γκούνα. Έτσι ο Ροζέλ θα εκτελέσει την βόλη της τεχνικής, μειώνοντας 38-33. Και ο Ρόρι με τον Σάιμον Μιχαήλ στην επαναφορά. Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Μιχαήλ, ο King. Ο Γουίλιαμσον θέλει να νικήσει τον Κιλαρά, θα βγάλει πάλι έξω στον Μιχαήλ, πάλι ο Γουίλιαμσον με τον Κιλαρά. Ο Μιχαήλ για 3 μέσα. 41-33. Ο Σάιμον στους 9 πόντους. Ηλιάδης. Κοιτάει την κίνηση από τον Μαραγκό, θα του περάσει τώρα την μπάλα. Μαραγκός με τον King, φάουλ από τον σέντρο του Κεραυνού. 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το τέλος του ημιχρόνου. Επαναφορά από την baseline με τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Κούνας
κλείστηκε. Μπαλά φτάνει τον Γκυλαρά, σουτάρει τη γωνία για τρισάστοχα. Ο Μαραγκός στο θετικό rebound. Επιμένει ο Αποέλ που θα έχει 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του από τα 13. Περίπου που απομένουν. Πάλι ο Γκυλαράς από τη γωνία, πάλι για τρεις πάλι άστοχα. Rebound από τον Ροζέλ στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Ροζέλ σταματάει για ένα buzzer beater άστοχο. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. 2 του Αποέλ. Από αυτά τα 7 επιθετικά rebound, ο Κεραυνός έχει πάρει 10 πόντους από επιθέσεις δεύτερης ευκαιρίας. Αυτά είναι στοιχεία από τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε με τον Μαραγκό να πετυχαίνει καλάθι και να παίρνει και το φάουλ. Πολύ γρήγορα ο Πάρης ο Μαραγκός μειώνει σε 41-35 και θα έχει και μία συμπληρωματική βολή. Ο Μαραγκός ο οποίος πάει για δεύτερη φορά στη γραμμή σήμερα. Είχε μία στις 2 την προηγούμενη φορά που βρέθηκε εκεί. Τώρα ευστόχησε στην μία και μοναδική βολή για αυτό το έμεσο τρίποντο και το 41-36. Ο Ροζέλ παίζει με τον Williamson. Ο Williamson απέναντι στον Μιχαήλ. Ο Ροζέλ άλλαξε πορεία. Φιλιανού από τη γωνία για τρισάστοχος. Τριμπάτα από τον Κιλαρά. Ηλιάδης. Καλάθι και φάουλ και πάλι. Αυτή τη φορά από τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Τον Κιλαρά που είδα πριν να μαζεύει rebound. Ο Κιλαράς είναι στον πάγκο. Ο Ηλιάδης είναι αυτός που μαζεύει το rebound. Έκανε ένα coast to coast, πήρε το foul. Έβαλε και το καλάθι. Μείωσε στους 3. Και τώρα στους 2. 41-39. Με τον Αποέλ να ξεκινάει με ένα 6-0 σερί. Με 2 goal foul. Στυλιανού στη γωνία. Ο Williamson με τον Μαραγκό. Θα βγάλει πάλι στο Τσιλιανού. Έξτρα πάσα στον Ροζέλ από την κορυφή για 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Rebound από τον Κούνα. Και ο Αποέλ τώρα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει ή και να περάσει μπροστά. Εδώ ο Κούνας σταμάτησε. Γκίλμπερτ Κούνας με τον Ροζέλ, με τον Ρόρι. Παίρνει το screen από τον Μαραγκό. Πέρασε όμως ο Ρόρι, έμεινε κοντά του. Έγινε το λάθος. Ροζέλ τρέχει, φάουλ από τον Κούνα. Ποιος δίνει το χέρι στον αντίπαλό του, το βλέπετε μετά το φάουλ. Τον αρχηγό του Αποέλ. Παραφορά με τον Ρόρι να αφήνει στον Μιχαήλ. Ο Williamson με τον Μαραγκό. Δύναμη το Williamson, κοντό όμως ο σουτ. Rebound από τον Κούνα, δεύτερη ευκαιρία για τον Αποέλ να ισοφαρίσει. Ηλιάδης, ο Μαραγκός. Ελληνική στο Williamson. Δυνατά κορμιά και δύο. Μαραγκός φτάνει μέχρι το καλάθι αλλά αστοχή. Ο rebound από τον Σιλιανού. Ο Μιχαήλ. Ωραία στο Williamson φάουλ από τον Γκίλμπερτ, ο οποίος πήδηξε και σε λάθος χρόνο. Έκανε το φάουλ στον Williamson, 2 βολές. Και πάλι το φάουλ του Γκίλμπερτ πάνω στον Williamson, ο οποίος πάει πρώτη φορά στη γραμμή σήμερα. Ευστοχή στην πρώτη, είναι ευστοχός από τη γραμμή των βολών ο Williamson γενικά στο, στην καριέρα του και ήδη στην, με τη φανέλα του Κεραυνού. Το αποδεικνύει εδώ με τις 2 ευστοχές βολές
του Άντρε Βίλιαμσον που έχει πλέον 6 πόντους και 6 rebound. Ο Γκίλμπερτ θα πάρει φάουλ από τον Σιλιανού. Ηλιάδης θα κάνει την επαναφορά. Βγαίνει από τα screen ο Γκίλμπερτ. Ο Κούνας για 3 αστοχή. Rebound από τον Σιλιανού. Τέταρτο rebound για τον Νίκο τον Σιλιανού. Ο Μιχαήλ, έξτρα πάσα του Ροζέλ στον Σιλιανού που κάνει λάθος. Τον ευθυνιασμό ο Ηλιάδης θα νικήσει τον Ροζέλ και θα μειώσει και πάλι στο καλάθι. 43-41. Στέφανος Ηλιάδης στους 13 πόντους. Για 3 ο Σάιμον εύστοχος. 46-41. Η άμεση απάντηση για τον κεραυνό από τα χέρια του Σάιμον Μιχαήλ που είναι πλέον στους 12. Και 2 ασίστ και 2 rebound. Φάουλ εκτός φάσης από τον Ρόρι. Το δεύτερο φάουλ για τον Αχμάντ Ρόρι. Τέταρτο ομαδικό για τον κεραυνό. Με σχεδόν 7 λεπτά να απομένουν στο ρολόι στην τρίτη περίοδο. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Θα δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί ο Αποέλ ή και πώς θα το διαχειριστεί ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης. Βίλιαμσον. Η πάσα του τεχνική ποινή στον Ηλιάδη, ο οποίος είναι εκτός αυτού. Καλάθι και φάουλ από τον Ροζέλ και τεχνική ποινή στον Ηλιάδη. Ηλιάδης δεν μπορεί να ερεμήσει, του λένε τόσο διαιτητές όσο και ο πάγκος. Τρίτο φάουλ για τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Ο Ροζέλ ευσοχή στην βολή για το καλάθι και φάουλ. Και τώρα θα εκτελέσει ανάποδα, εκτέλεσε την βολή της τεχνικής ποινής πρώτα και τώρα την βολή για το καλάθι και φάουλ του Μπράντον Ροζέλ που σε μια φάση μπορεί να πετύχει 4 πόντους μαζεμένους και θα το κάνει. Και διαφορά εκτοξεύτηκε στους 9 με αυτό το 7-0 σερί του κεραυνού. Κιλαράς. Ο Κούνας, ο Νόρφλιτ, κοντό το σούτ, rebound από τον Κιλαρά τελικά, επιθετικό, Κούνας στον Κιλαρά, αυτός στον Γκίλμπερτ, ο Κούνας από τη γωνία, πατώντας τη γραμμή, αστοχή, rebound από τον Σιλιανού. Ο Ρόρι, φάουλ από τον Κιλαρά, δεύτερο. Ενώ συμπλήρωσε τα ομαδικά φάουλ και ο Αποέλ. Βέβαια έκανε 2 μαζεμένα σε μία φάση με την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Ηλιάδης και ο Ρόρης στη γραμμή. Συνεχίζει το σερί για τον κεραυνό. Έχει φτάσει το 8-0 πλέον. Εκεί που η διαφορά ήταν στο καλάθι πήγε στους 11 πόντους. 52-41. Ο Νόρφλιτ αλλάζει με τον Μαραγκό. Ο Μαραγκός αποφασίζει να δώσει τον Κούνα. Θα κερδίσει φάουλ από τον Βίλιαμσον και θα έχει 2 βολές ο Βασίλης ο Κούνας. Δεύτερο φάουλ του Βίλιαμσον
Υπάρχει ένας εκνευρισμός από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Οι διαμαρτύρονται σχεδόν σε κάθε φάση προς τους διαιτητές. Πρώτη βολή του Κούνα είναι εύστοχη. Ο Κούνας που έχει 13 πόντους και 4 rebound. Εύστοχη και στη δεύτερη. 52-43. Ο Βασίλης ο Κούνας που έχει ρεκόρ καριέρας στους 28 πόντους. Ένα ρεκόρ που κρατάει από το 2014, 2 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα ένα παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ένωση Νέων Παραλυμνίων. Ο φάουλ από τον Όρφλιτ πάνω στον Ροζέλ. Νέο ζευγάρι βολών για τον Μπράντον Ροζέλ. Ο Ροζέλ, ο οποίος βγήκε από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, έγινε draft το 2011 από ομάδα της D-League, τους Los Angeles Defenders, στον τέταρτο γύρο μάλιστα τον draft. Το 2011-12 αγωνίστηκε στην Richmond Elite, μια ομάδα του ABA, αλλά δεν έμεινε πολύ εκεί. Το Φεβρουάριο του 2012 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Lou Vanden στην Ολλανδία. Ακολούθησε μια χρονιά στην Κώστα Ρίκα, στο Σαν Ραμόν. Επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Svenborg Rabbits στη Δανία. Ακολούθησε μια διετία στη Σουηδία με την φανέλα της Λουλέα. Μια χρονιά στο Βέλγιο για την All-Star. Επέστρεψε στην Λουλέα, εκεί που αγωνιζόταν πέρσι δηλαδή. Δεύτερο σκόρε της, του Σουηδικού πρωταθλήματος. Με 21,6 πόντους κατά μέσο όρο και τέταρτος ασίστ με 5,5 κατά μέσο όρο στο Σουηδικό πρωτάθλημα. Ο Γκίλμπερτ πέτυχε μόνο τη μία βολή από τις δύο. 54-44. 5 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Εδώ ο Ροζέλ. Ασάρι μέσα στον Βίλιαμσον. Ωραία ρόρι, ωραία στον Βίλιαμσον. Καλάθι και φάουλ. 56-44. Με τον Άντρε Βίλιαμσον να φτάνει τους 8 πόντους. Έχει και 7 rebound. Κοντά σε ένα double-double. Έτσι κι αλλιώς υποψήφιος σε κάθε παιχνίδι για double-double ο Άντρε Βίλιαμσον. Ευστοχή και στη βολή. 57-44. Ο Ηλιάδης που επέστρεψε στο παρκέ μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε και αποσύρθηκε για λίγο στον πάγο για να ρεμίσει. Εδώ ζητάει τον Μαραγκό για ένα screen. Θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. 57-47. Διαφορά και πάλι στους 10. Με τον Ηλιάδη να έχει 16 πόντους. Ο Ρόρης των Στυλιανού. Μιχαήλ, το σκριν από τον Βίλιαμσον. Κλείσει και ο Μιχαήλ. Λάθος η πάσα του. Έκλεψε ο Ηλιάδης. Ηλιάδης ταΐζει τον Μαραγκό. Φάουλ. Και δύο βολές για τον πάρει τον Μαραγκό. Φάουλ από τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Τρίτο για τον γκάρντ του Κεραυνού και της ελληνικής ομάδας. Ραζής στο παιχνίδι στη θέση του Ροζέλ. Και πάλι το φάουλ του Σάιμον Μιχαήλ. Θα περάσει στο παιχνίδι και ο Λοϊζίδης. Μάλλον μετά τις βολές του Μαραγκού στη θέση του. Μαραγκός που αστοχεί στην πρώτη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη.
Αφού αναπήδησε η μπάλα στο Στεφάνι. 57-48. Μαραγκός πάει στον πάγκο, όπως είπαμε. Έχει περάσει το παιχνίδι. Και ο Θεοχαρίδης, πλευράς Κεραυνού, εδώ με την μπάλα. Βίλιαμσον. Μιχαήλ Βίλιαμσον σταματάει για δύο με το ταμπλό, άστοχα. Rebound από τον Γκίλμπερτ. Ηλιάδης. 3-43 για το τέλος της περίοδου. Αλλάζει ο Ηλιάδης με τον Γκίλμπερτ. Πάλι ο Γκίλμπερτ. Τα 5 δευτερόλεπτα. Σουταριά 3 μέσα. Μια φορά πέφτει στους 6. Με τον από 1 τρέχει ένα 7-0 σερί. Ο Ρόρι. Και ο Χαρίδης για 3. Αστοχή. Μακρινό ριμπάουντ ο Ρόρι. Η πάσα του δεν ήταν καλή. Δεν ήταν εκεί που βρισκόταν ο Ραζής. Λάθος για τον Κεραυνό. Μόλις 4 λάθη για τους γηπεδούχους. 10 έχουν οι φιλοξενούμενοι. Βέβαια, από αυτά τα 10 τα 9 τα έχουν κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Άρα έχουν μόλις ένα στην τρίτη περίοδο. Λοϊζίδης κλείστηκε, γυρίζει, αστοχή. Ριμπάουντ από τον Βίλιαμσον. Ο Ρόρι στον Θεοχαρίδη, αυτός ο Ραζή, ο Μιχαήλ από τη γωνία για 3. Μπάλα στη γωνία του ταμπλό και προσγειώθηκε στην κάμερά μας. Χατζικώστα στη θέση του Βασίλη του Κουνά. Παναφορά στον Ηλιάδη. Ο δύο συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Ηλιάδης και Μιχαήλ. Σουτάρει για 2 ο Ηλιάδης. Άστοχα, επιθετικό rebound όμως. Από Λοϊζίδη και Κιλαρά. Χατζικώστας. Περνάει προς το καλάθι. Βγάλει έξω. Κιλαράς για 3 μέσα. 57-54. Για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα δούμε την πίεση του Αποέλ σε όλο το γήπεδο. Πέρασε ο Ρόρι. Ο Κινγκ που επέστρεψε στη θέση του Βίλιαμσον. Δεν θα πάει και 2 ώρα. Ο Κινγκ με το Λοϊζίδη. Ας σηκωθεί, κακό σουτ. Ριμπάουντ από τον Γκίλμπερτ. Έκτο ριμπάουντ για τον Μάρκους Γκίλμπερτ. Εδώ με την μπάλα. Του φύγε από τα χέρια, αλλά την έχει ακουμπήσει ο Ρόρι. Έτσι ο Αποέλ θα κρατήσει την κατοχή. Γκίλμπερτ στην επαναφορά. Ηλιάδης στο αποτέλεσμα των βολών, το σούτ άστοχο. Μάχη για το rebound, θα το κερδίσει ο Ραζής. Και θα πάρει φάουλ από τον Ηλιάδη. Το τέταρτο. Ο Ραζής έπεσε λίγο άσχημα στο παρκέ. Και πίσω τον ώμο του, θα δούμε εδώ και πάλι την σύγκρουση με τον Ηλιάδη. Και έπεσε στο παρκέ. Ο Ραζής στον αγκώνα του είναι το πρόβλημα. Βλέπετε. Τον κρατάει και θα πάει στην γραμμή των βολών. Θα αστοχίσει στην πρώτη βολή. Θα παραμείνει στους 4 πόντους ο Ραζής. Ευστόχησε στη δεύτερη. 58-54. Κιλαράς. Σταμάτησε την τρίπλα, θέλει βοήθεια. Κάνε λάθος εκεί, μπρος πίσω. Αργήσανε το
στήριξουν οι ιδιαιτές, αλλά το στήριξαν. Το 11ο λάθος για τον Αμποέλ. Μιχαήλ με τον Χατζικώστα. Περνάει από το screen, ο Χατζικώστα βγαίνει και πάλι μπροστά του. Πάει μέχρι το καλάθι και θα φτάσει. Με τη βοήθεια και το ταμπλό στο 60-54. Μιχαήλ στους 14 πόντους. Δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Ροζέλ. Κούνας. Χατζικώστα για τρεις. Μέσα. 60-57. Με τον νεαρό. Τον Χρήστο τον Χατζικώστα να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι σήμερα. Ο Κίνγκ. Στη γωνία ο Ραζής. Στην άλλη γωνία. Κακό το σούτ από τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Τελευταία επίδεση, σχεδόν όλοι, κάτι δευτερόλεπτα θα απομείνουν και στον κεραυνό, αν την εξαντλήσει ο Αποέλ. Ο Κούνας άλλαξε με το Λοϊζίδη στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Κούνας σουταριά 3, αστοχή, rebound από τον Κίνγκ. Ο Ραζής στα 3 δευτερόλεπτα, θα σταματήσει μπροστά στο Λοϊζίδη για 3, άστοχος. Η 5 του Βασίλη του Φραγκιά. Πάμε να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το ροζ φύλλο. Κεραυνός στην επίδεση με τον Ροζέλ να περνάει στον Κίνγκ. Κάνει την προσποίηση, πάει προς τα μέσα. Κλείστηκε ο Ραζής, κάνει μια προσποίηση. Κίνηση προς τα έξω η πάσα. Θεοχαρίδης με αυτό το φλότερ και το ταμπλό κάνει το 62-57. Ο αρχηγός του κεραυνού πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι σήμερα. Ο Γκίλμπερτ. Δύσκολο το σούτ του. Το rebound από τον Ρόρι. Στον ευθυνιασμό βλέπει τις επιλογές του. Πασάρει στο Ραζί που σηκώνεται για 3. Δεν είναι καλό. Rebound από τον Κλαρά. Ο Γκίλμπερτ κατεβάζει. Ο Κούνας. Παίρνει το σκρίνο τον Μαραγκό. Ο Γκίλμπερτ για 3. Μέσα και αυτό. 62-60. Τρομερή ευστοχία, το λέω ακόμα μια φορά, χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός. Τρομερή ευστοχία για τον Αμποέλ από την περιφέρεια. Έχει 10-16. Ο Κίνγκ ένα μακρινό σούτ άστοχο. Και τώρα ο Αμποέλ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Βασίλη τον Κούρα να κατεβάζει πάλι σκρίνα τον Μαραγκό. Δεν μπορεί να περάσει ο Ρόρι, αλλά θα κάνει ο Κούνας, αλλά θα κάνει φάουλ ο Ρόρι. Το τρίτο φάουλ για τον Αχμάντ Ρόρι. Τα ομαδικά τα βλέπετε κι εσείς. Μόλις πρώτο Γιάννης Κυπεδούχος και τώρα το δεύτερο από τον Ραζί. Δεύτερο φάουλ και για τον Ραζί. Φωνές προς τον Μαραγκό για να αλλάξει πλευρά. Κούνας θα πάει και πάλι στην επαναφορά. Μαραγκός με τον Κίνγκ. Τον πέρασε και φτάνει στο lay-up αλλά στοχή. Επιθετικό rebound ο Κιλαράς που σώζει την παρτίδα και για τους φιλοξενούμενους. Πάλι ο Μαραγκός με τον Κίνγκ. Φάουλ αυτή τη φορά. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Πολύ γρήγορα. Και το τρίτο φάουλ και για τον Κίνγκ που πάει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Γουίλιαμσον. 8-13 για το τέλος του παιχνιδιού. Επαναφορά στον Μαραγκό που αφήνει στον Κούνα. Ο Κούνας πάει προς τα μέσα. Μάσα στη γωνία. Κιλαράς για 3. Άστοχος. Rebound από τον Ρόρι. Ο Ρόρι. Δίνει τις οδηγίες στους συμπαίκτες του.
Άλλαξε με τον Ροζέλ. Ο Γουίλιαμσον με τον Μαραγκό. Πάλι ο Ροζέλ για τρεις μέσα. 65-60. Φάουλ. Θα κερδίσει ο Γκίλμπερτ. Ενώ από όλοι δεν έχει κανένα ακόμα. 7-30 για το τέλος. Από πολύ γρήγορα υπέρχε στους Απόλυτες την ευκαιρία να σουτάρουν βολές. Μαραγκός για δύο εύστοχος. 65-62. Με τον πάρει το Μαραγκό να φτάνει σε 9 πόντους. Ο Ροζέλ στον Μιχαήλ. Ο Θεοχαρίδης στον Γουίλιαμσον. Πέρασε αυτός, έκανε λάθος την μπάσα, αλλά ο Ροζέλ ήταν εκεί για να διορθώσει. Πάλι στον Γουίλιαμσον, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σηκώνεται αστοχή. Rebound από τον Κιλαρά. Νόρφλιτ κατεβάζει. Διαφορά στους τρεις. Πραγματικό ντέρμπι εδώ στο Κώστας Παπαέλληνας. Το σουτ πολύ κακό, πολύ κακή επιλογή από τον Νόρφλιτ. Έπρεπε να είχε μια κάμερα στο μπάγκο του Αποέλ να βλέπετε την αντίδραση. Πολύ κακή επιλογή. Από τον Julian Norfleet. Παραμένει το 65-62. Ο Ρόισον Μιχαήλ. Περνάει αυτός. Η πάσα του όμως δεν περνάει. Κάτωσε εκεί ο Κιλαράς. Θα κάνει το λεγόμενο deflection. Και από την baseline ο Σάιμον Μιχάλη θα επαναφέρει. Έξω στον King. Τους με τον Γκούνα. Πάσα στη γωνία. Ο Ρόρι. Ο King. Λάθος. Κλέβει ο Κλαράς. Τρομερός αμυντικά του καθήκοντα. Ειδικά σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Γαβρίλ Κλαράς. Μαραγκός. Σηκώνεται, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Κιλαρά. Έρχεται όμως ο Ροζέλ, αλλά θα πατήσει την πλανή γραμμή. Δεν θα προλάβει να κρατήσει την μπάλα ζωντανή και να ολοκληρώσει τον ευθυνιασμό. Το κλέψιμο αρχικά και μετά τον ευθυνιασμό. Επαναφορά με τον Βασίλη τον Κούνα. 6 λεπτά ακριβώς για το τέλος του παιχνιδιού. Κούνας αλλάζει με τον Μαραγκό. Κάνει ένα step back shoot για 3, άστοχο. Κιλαράς μαζεύει και πάλι ένα επιθετικό rebound, αλλά προσγειώνεται μαζί με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έτσι λύνεται αυτή η μίνι πολιορκία του Αποέλ στην πλευρά που αμήνεται ο κεραυνός. Ο Ροζέλ με τον Μιχαήλ. Ο Ρόρι για τρεις μέσα. Μεγάλο σουτ εδώ. 68-62. Ο Αχμάντ Ρόρι. Που έχει πλέον 10 πόντους. Διψήφιος και αυτός. Κούνας θέλει να απαντήσει. Και θα το κάνει. 68-65. Ο Κούνας στους 17 πόντους. Ο Κίνγκ. Ροζέλ για τρεις. Μέσα κι αυτός. 71-65. Ρεσιντάλ τριπόντων από τις δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις. Δύο τον κραυνό. Ένα για τον Αποέλ. Κούνας, για να δούμε, όχι αυτή τη φορά. Rebound από τον King. Κρατάνε την μπάλα υπό του κεραυνού με τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Ωραία είναι ο look πάσα στον Williamson. Το lay up 73-65. Ο κεραυνός φεύγει στους 8. Με την επαναφορά του Ηλιάδη στον Norfleet. Μιλιάδης σταμάτησε,
Ο Γκίλμπερτ με τον Βίλιαμσον. Στα 3 δευτερόλεπτα ο Γκίλμπερτ θα πάρει φάουλ. 2 βολές. Για τον Μάρκους Γκίλμπερτ. Γεννημένο στο Μπριν Άθιμ της Πενσιλβάνια. 27χρονος Μάρκους Γκίλμπερτ, ύψους 1,98. Έχει αγωνιστεί σε Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Πέρσι ήταν στην Ελλάδα, στον Ήφεστο. Ο οποίος αντίστοιχος αποχώρησε από την Α1, όπως και το Ρέθινο του Ράζι από την άλλη πλευρά. Βίλιαμσον. Ο Ροζέλ πάει μέχρι το lay-up. Φάουλ. Δεν πήγε το καλάθι. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη γενικά δεν κάνει λάθη. Μόλις 4. Να, η πρώτη άσοχη η βόλη του Ροζέλ. Μετά από 5 εύσοχες, 16 στις 21 βολές για τον Κεραυνό. Ασοχή και στη δεύτερη. 3 για 50 για το τέλος. Ο Νόρφλιτ κατεβάζει. Ηλιάδης, ωραία στον Λόι Ζίδη που φτάνει στο lay-up. 73-68. Μιχαήλ, ο Κίνγκ. Ο Ροζέλ. Κίνγκ μένει ψηλά για το σκριν. Θα το πάρει ο Ροζέλ. Πάει προς το καλάθι, κλείστηκε. Λάθος η πάσα του. Κρατάει όμως ο Ροζέλ. Θα σηκωθεί για τρεις. Κοντό σου και από τα χέρια του Βίλιαμσον. Η κατοχή στον Αποέλ. Διαφορά στους 5. 3 και 12 για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Νόρφλιτ κατεβάζει. Παίρνει το screen από τον Λόι Ζίδη. Νέο screen. Νόρφλιτ κλείνεται εκεί και κάνει λάθος. Υπάρχουν στιγμές που φαίνεται πως ο Νόρφλιτ δεν είναι έτοιμος, όπως αυτή. Επαναλαμβάνουμε για όσους δεν μας ακούσαν από την αρχή της μετάδοσης, λίγες προπονήσεις για τον Νόρφλιτ. Μαζεύει το rebound. Τη Δευτέρα βγήκε από την καραντίνα. Σουτ για τρεις από τον Γκίλμπερτ, άστοχος και αυτός. Παραμένει το 73-68. Βίλιαμσον με τον Γκίλμπερτ θα το κάνει φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Γκίλμπερτ. Δεύτερο ομαδικό για τον Αμποέλ. Με 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Πούλας πάει στον πάγκο. Στη θέση του Χατζικώστας. Εδώ υπάρχει ένα κράτημα του Λοϊζίδη με τον Βίλιαμσον. Προειδοποίηση πως την επόμενη φορά θα υπάρξει τεχνική ποινή. Ο Ρόρι στην επαναφορά. Μιχαήλσον, Βίλιαμσον, φάουλ από την Ιλιάδη. Το οποίο είναι το πέμπτο και αποβάλλεται. Δεν προλάβει να κάτσει πολύ στον πάγκο ο Κούνας. Θα επιστρέψει.
Αποβάλλεται λοιπόν ο Στέφανος Ηλιάδης με 16 πόντους, 2 rebound και 2 assist, αποχαιρετά το παιχνίδι. Και ο Μαραγκός στο παιχνίδι, στη θέση του Λοϊζίδη. Παναφορά με τον Ρόζελ. Μιχαήλ. Ο Γουίλιαμσον με τον Μαραγκό. Ο Μιχαήλ έχει πατήσει στην πλανή γραμμή. Διαμαρτύρεται. Ο Πέση Κεραυνού. Έγινε η επαναφορά. Ο Νόρφιντ κατεβάζει. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Κεραυνός έχει μια απόσταση, η οποία όμως μπορεί να αλλάξει εύκολα. Εδώ ωραία κίνηση από τον Νόρφλιπ. Η διαφορά πέφτει στους τρεις. Μιχαήλ. Στυλιανού. Ο Ροζέλ το σκρίνει τον Γουίλιανσον. Ο Ρόρι πάει προς το καλάθι. Πάσα στη γωνία. Στυλιανού για τρεις μέσα. 76-70. Μεγάλο σούτ από τον Νίκο Στυλιανού, ο οποίος έχει μόλις 6 πόντιους, αλλά αυτό το τρίποντο είναι πολύ σημαντικό. Ο Γκίλμπερτ φτάνει μέχρι το καλάθι και σκοράρει. Το προκριματικό του Basketball Champions League. Και δεν το επέτρεψαν να παίξει στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Στυλιανού. Ο Γουίλιαμσον στον Ροζέλ. Ο Ροζέλ πάει προς το καλάθι. Φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από τον Κούνα. 78-72. Και πάλι. Φάουλ από τον Γκίλμπερτ, όχι τον Κούνα. Τρίτο φάουλ για τον Γκίλμπερτ. Μια συμπληρωματική βολή για τον Ροζέλ που αν ευστοχίσει με το ένα λεπτό που απομένει. Ευστοχή, 79-72, δύσκολα τα πράγματα για τον Απόελ πλέον. Κούνας στην επαναφορά. Πολύ ψάχνει ένα πολύ γρήγορο καλάθι με τον Νόρφλι να κάνει λάθος. Κλέβει ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Τους κατεβάζει και όλα στην μπάλα. Ο Γουίλιαμσον. Ο Ρόρι. Στυλιανού. Ο σούτ για τρεις μέσα. Ο Νίκος Στυλιανού τελειώνει το παιχνίδι. 82-72. Ένατος πόντος για τον Νίκο Στυλιανού. Ο Κούνα σουτάρει άστοχα. Το rebound για τον Κεραυνό. Ο Στυλιανού έχει 2-5 τρίποντα. 1-2, 1-4 τρίποντα. Και μία στις δύο βολές, η 9 πόντι του Νίκου Στυλιανού που πέτυχε κρίσιμα σουτ στο τέλος του παιχνιδιού. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. 82-72. Ο Κεραυνός θα πάρει την νίκη